Συνεχίζονται οι έντονες διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας να αποτελεί την πρώτη πράξη μιας προδιαγεγραμμένης σύγκρουσης στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου. Βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν με τις καταστατικές αλλαγές που πρότεινε ο Στέφανος Κασελάκης, οι οποίες φαίνεται ότι δεν θα τεθούν προς συζήτηση σήμερα, αλλά ενδεχομένως ούτε και στην Κεντρική Επιτροπή. Ανάμεσα σε αυτούς που αντιδρούν στην αλλαγή ονόματος είναι και στελέχοι του περιβάλλοντος Κασελάκη, όπως ο Νίκος Παπάς. Η Όλγα Γεροβασίλη από την ομάδα των 87, μιλώντας στο Open, επέκρινε τις προτάσεις Κασελάκη, υποστηρίζοντας ότι αυτές οδηγούν σε ένα μικρό και απαξιωμένο κόμμα, ενώ κάλεσε εκ νέου τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει κάλπες, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Η λύση είναι αυτό που ισχυρίζεται και ο πρόεδρος, ότι η δύναμη είναι στα μέλη. Αντιστοίχως με το Σύνταγμα ότι η δύναμη Ωραία. Είναι στην κοινωνία. Έχω δύο ερωτήματα. Και πάμε στα μέλη να δώσουν τη λύση. Έχω δύο ερωτήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Τι γίνονται εκλογές, ξαναεκλέγεται ο Κασελάκης. Αρχίζουμε την αμφισβήτηση πάλι. Δεν είπε κανείς ότι δεν θα εκλεγεί. Ο καθένας μετράει. Ότι μετράει λέω... Ο καθένας θα μετρήσει τη θέση του απέναντι σε αυτό. Άρα είναι άλλο κόμμα μετά. Εσείς έχετε θέση σε αυτό το κόμμα μετά. Δεν το γνωρίζω. Θα δω αναλόγως τι κόμμα είναι αυτό. Σήμερα λήγει και η προθεσμία που έχει δώσει η Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος στο Χρήστο Σπίρτζη να πάει να απολογηθεί, με το ερώτημα της διαγραφής του να παραμένει στο τραπέζι. Ο ίδιος επιμένει στις θέσεις του, χαρακτηρίζοντας τον Στέφανο Κασελάκη ως πολιτικά ανεπαρκή, ενώ πρόσθεσε ότι αν τελικά ο Στέφανος Κασελάκης παραμείνει πρόεδρος, τότε το όνομα του κόμματος θα πρέπει να αλλάξει. Αν διαγραφώ, θα είναι τιμή μου. Τιμή σας. Γιατί θα διαγραφώ, γιατί διατύπωσα τις απόψεις μου, που δεν θα σταματήσω να τις λέω. Αν συνεχίσει να είναι ο Στέφανος Κασελάκης πρόεδρος του κόμματος, σωστό. Δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, καμία σχέση με την Προοδευτική Συμμαχία και τον προοδευτικό κόσμο, καμία σχέση με την αριστερά. Το τεταμένο κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος επιβεβαίωσε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, επιρρύπτοντας ευθέως ευθύνες στην ηγεσία, υποστηρίζοντας το αίτημα για εκλογές. Όταν υπάρχει ένα αδιέξοδο, υπάρχει σύγκρουση, υπάρχει διχασμός, έχει ευθύνη η ηγεσία να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρξει βαλβίδα αποσυμπίωσης, να υπάρξει μία διαδικασία που θα εκτονώσει. Δεν θεωρώ ότι η εκλογή, η αμφισβήτηση, αν θέλετε, του Προέδρου είναι της παρούσης. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η στάση που θα κρατήσει ο Παύλος Πολάκης στις επόμενες ημέρες, όπου μένει να φανεί αν η έντονη κριτική που έχει ασκήσει προς την ηγεσία, ακόμη και μετά την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα οδηγήσει και σε ευθεία αμφισβήτηση του Προέδρου στην Κεντρική Επιτροπή με την κατάθεση πρότασης μομφής.